σε τοπικό επίπεδο, τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, από την ολέθρια πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι καταρχήν στην πολιτιμητοποίηση, στη στρατηγική επιλογή πλέον, γιατί ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τη βία πολιτιμητοποίηση, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Και αυτό ήρθαν ήδη οι εξελίξεις, και όχι μόνο δεν δικαίωσαν αυτήν την πολιτική, αλλά αυτή η πολιτική οδήγησε σε συρρήκνωση πραγματικά της Κοζάνης, της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Αν δείτε την τελευταία απογραφή, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει φύγει, και ιδίως η νεολαία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αλλάξει, γιατί θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στο μέλλον. Και ένα δεύτερο, η αύξηση της ανεργίας. Δεν μπορεί στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης να έχουμε τη διπλάσια ανεργία από ό,τι έχουμε λόγω χάρη στην Αττική. Νομίζουμε ότι εμείς ήμασταν ξεκάθαροι. Είχαμε ένα σχέδιο με το προηγούμενο ΙΣΕΚ. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και στο τμήμα ενέργειας, αλλά και ο πρόεδρος, ο Αλέξιος Τσίπρας, όσο αναφορά την ενέργεια. Το ΔΕΛΤΑ θα επανερθεί, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ανάκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, παρέβαση πραγματικά στο επίπεδο, στο ισοζύγιο, στο ενεργειακό ισοζύγιο που πρέπει να έχει η χώρα, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογα και λιγνίτης, άρα αυτό σημαίνει και λειτουργία, πλέον θα στηριχτούμε και στα εγχώρια καύσιμα, και φυσικό αέριο και άπο. Αλλά με ένα ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο θα διασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος και την επάρκεια της χώρας όσον αφορά στο ρεύμα. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε τη διαχείριση στην πανδημία. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμάστε στην Κοζάνη ότι είχαμε και κινητοποιήσεις των εμπόρων, εκεί που λέγανε ότι θα μειώσουν τους φόρους. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυξήθηκαν κατά 7 δις φόροι το 2022 σε σχέση με το 2021.